έχω σημαδέψει ένα νησί. Απαράλλακτο εσύ και ένα σπίτι στη θάλασσα. Στον παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί. Απαράλλακτο εσύ και ένα σπίτι στη θάλασσα. Μια πραγματικά μοναδική συναυλία είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όλοι όσοι γέμισαν ασφυκτικά χθες το βράδυ κάθε γωνιά στην αυλή των ασμάτων και των θεαμάτων του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Κοζάνης. Επί σκηνής, Γιάλκης της Πρωτοψάλτη και ο Στέφανος Κορκολής έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό σε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο κέρδισε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου όλων των ηλικιών που ανταποκρίθηκε για μία ακόμη Δευτέρα στην πρόσκληση του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Κοζάνης σε μία από τις πλέον επιτυχημένες και ωραιότερες συναυλίες της τελευταίας δεκαετίας στην πόλη της Κοζάνης. Λέω μες στον παράδεισο. Νομίζω ότι είναι μία απίστευτη βραδιά, έτσι όπως ένιωσα την ώρα που μπήκα πραγματικά, από την ώρα, από τη στιγμή που μπήκα σε αυτό το χώρο, το χαμόγελό μου δεν έχει σταματήσει. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως η εποχή δημιουργεί μία επανεκκίνηση στις σχέσεις των ανθρώπων και τέτοιοι χώροι πρέπει πραγματικά να τους βοηθήσουμε και να τους κάνουμε να ανθίσουν ακόμα περισσότερο. Ούτως ή άλλως η κερασιά είναι το αγαπημένο μου δέντρο. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ, κάτω από αυτή την υπέροχη κερασιά. Χαίρομαι που βρίσκομαι στην Κοζάνη. Χαίρομαι που σήμερα πραγματικά αυτός ο υπέροχος μικρός χώρος, αλλά τόσο μέσα στην καρδιά μας, θα εκπέμψει πολιτισμό. Είμαι ευτυχισμένη που η παράσταση αυτή με τον Στέφανο, που έχει γυρίσει σχεδόν σε όλο τον κόσμο, στα καλύτερα θέατρα, από την Ευρώπη μέχρι το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στη Βοστόνη, την ίδια παράσταση θα την παρουσιάσουμε εδώ. Είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ, θα βοηθάμε πάντα όλους τους ανθρώπους που θέλουν να εκπέμψουν ένα διαφορετικό σήμα μέσα στην, ας το πούμε, διασκέδαση. Και νομίζω ότι το πρόγραμμα αυτό που, η παράσταση αυτή που θα ετοιμάσουμε με τον, που έχουμε ετοιμάσει μάλλον με τον Στέφανο, θα αγκαλιάσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, όλο αυτόν τον υπέροχο κόσμο που πραγματικά με έχει καταπλήξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Ένας υπέροχος χώρος που έχω ξανάρθει πριν από 8 περίπου 9 χρόνια και έχει μείνει πολύ βαθιά χαραγμένο στην ψυχή μου, γιατί αυτό που είχα βιώσει τότε ήταν ανεπανάληπτο. Θεωρώ ότι δεν είναι ένας χώρος που κάνεις μια συναυλία, είναι ένας χώρος που παίζεις πραγματικά οικογενειακά, παίζεις για τους φίλους σου και για μένα αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Η μουσική πρέπει να απευθύνεται σε έναν κόσμο που, εν πάση περιπτώσει, το νιώθεις φίλο σου. Δεν είναι το κοινό και ο καλλιτέχνης, αυτό δεν υπάρχει. Και εδώ νομίζω ότι, σε αυτόν τον μαγικό χώρο, ότι ακριβώς γίνεται αυτό που λέω. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε πάντα καλά και να μην το βάζουμε κάτω γενικότερα. Για μένα ο Στέφανος είναι εθνικό κεφάλαιο, είναι ένας καλλιτέχνης που κρύβει μέσα του μία ήρεμη θύελα, θα έλεγα. Και κανένα πλήκτρο δεν μπορεί να του αντισταθεί. Αυτό είναι το πιο σοβαρό απ' όλα. Και στις 26 Σεπτεμβρίου θα έχει και μία υπέροχη βραδιά στο Ηρώδιο, για όσους είναι στην Αθήνα. Και έστειλα στον ανέμο μηνύματα να παίξει με τα κύματα. Σπουδαία καλλιτέχνης και οι δύο. Νομίζω ότι είναι κορυφαία στιγμή και η απόψινη βραδιά για το Στέκι, για το Σύλλογο, για την Αυλή. Όταν τέτοια ονόματα επισκέπτονται το χώρο, την πόλη της Κοζάνης, όπως είναι το όνομα της Άλκης Πρωτοψάλτη, που είναι ένας μύθος πια για το ελληνικό τραγούδι, και το Στέφανο Κορκολή με σπουδαία καριέρα στο πιάνο, σολίστ και μαέστρος. Νομίζω ότι αυτή η βραδιά είναι μια επιτυχημένη βραδιά, τη χρωστάμε στους Κοζανίτες, γιατί να μην ξεχνάμε ότι και οι Κοζανίτες, και να το πούμε απόψε να το ακούσει ο κόσμος, ότι οι καλλιτέχνες που επισκέπτονται το χώρο
και τις εκδηλώσεις είναι ενθουσιασμένη από το κοινό της Κοζάνης και πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, ξεκινάει μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά που έχει τίτλο «Ένα πιάνο, μια φωνή» με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, όπως είπαμε, και τον Στέφανο Κορκολή. Και βέβαια να πούμε ότι έχουμε μια ανάπαυλα 2 εβδομάδων, 2 Δευτέρες η αυλή θα ησυχάσει και 27 Αυγούστου συνεχίσουμε πάλι με ένα αφιέρωμα, σε μια λαϊκή βραδιά, ένα αφιέρωμα σε ένα πολύ σπουδαίο συνθέτη, λαϊκό συνθέκη, τον Τάκη Σούκα. Ο Γεράσιμος Ανδριάτος και η Σοφία Παπάζουλου θα είναι στην ερμηνεία των τραγουδιών και το δεύτερο μέρος θα είναι αφιερωμένο στον Τάκη Σούκα. Και ακολουθεί συνέχεια με ένα αφιέρωμα σε ένα σπουδαίο δημιουργό, συνθέτη, τον Χρήστο Λεοντή. Της θάλασσας να μουρίσμα για να αποκεί...